Καλησπέρα, παιδες. Μπέζι εδώ. Επεισόδιο νούμερο 3 του Realms. Τι κάνεις, κύριε Κώστα, πώς είσαι? Προσπαθώ να κάνω για μία φορά επεισόδιο Realms. Μαλάκα! Τι? Κάτσες record και μου σπάς τα αυτιά, ρε. Α, ναι. Μαλάκα. Κάτσε, θα χαμηλώσω τον ήχο, περίμενε. Χαμήλωσε με. Δεν πειράζει, το χαμήλωσα στο γενικό. Α, οκ. Μαλάκα, τρόμαξα. Λοιπόν. Και εσύ ακούγεσαι δυνατά. Δεν πειράζει. Για κάποιο λόγο. Εγώ τους άλλους έχω σε ξεχωριστό αρχείο ήχο, οπότε μπορώ να σε χαμηλώσω. Σε έχω λοιπόν, χωριστά, φίλε. Τι θα κάνουμε? Πάντως, όχι πονηρά πράγματα. Λέω να κάνουμε καμιά γέφυρα και καμιά πλατεία εδώ. Τι λες? Α! Είδα creeper εκεί κοντά, τώρα δεν τον έχω στο χαστρό μου. Εκεί πέρα απέναντι έχουμε πει ότι θα κάνουμε γέφυρα, θα κάνουμε πλατεία και θα κάνουμε μια μικρούλα γεφυρούλα εδώ πέρα που να το ενώνει. Ναι, μωρέ, να έτσι. Οπότε το πάτωμα θα είναι πάντα. Γιατί θα είναι άρτιος αριθμός. Άρτιος είναι μονός. Ναι, είναι μονός. Μπορούμε να το κάνουμε μόνο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα το κάνουμε μόνο. Και να μην είναι, θα το κάνουμε. Ναι, λοιπόν, μετράμε. Ένα, δεν έχεις, δύο. Έχω, τρία, ούτε, τέσσερα, ούτε. Πέντε. Δεν κάτσε, είναι πολύ χαρτιά. Περίμενε, να μετρήσουμε λίγο πόσα blocks είναι για να κάνουμε σωστό το τέτοιο. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά βάλτο. Εφτά λες. Εφτά, έτσι, ωραία. Για να κάνουμε σωστό. Δεν είναι πολύ χαρτιά όμως, πέντε blocks φάρδος. Κάνουμε τρία blocks. Έλεγα όχι, τρία, όχι, πέντε καλά είναι, πέντε καλά είναι. Άντε καλά, για να το λες εσύ. Απλά είναι πολύ... Creeper. Πού τους? Δεν τον σκόψω. Όχι, αυτό το έκανα απλά για να μετρήσω τα blocks, μάν μου, να ξέρεις. Όχι, θα φύγει, αυτό δεν είναι, αυτό δεν είναι ωραίο, αυτό θα φύγει. Το ξέρω, δεν είναι ωραίο, είναι ένα ίσιο πράγμα, τι ωραίο μπορεί να έχει αυτό. Εγώ το έκανα απλά για να μετρήσω τα blocks, να ξέρεις. Α. Λοιπόν, άκου τώρα τι δεν έχω. Πηγαίνουμε ένα μπλοκ. Ένα μπλοκ θα κάνουμε πίλαρα από log. Καταλαβες? Αλλά ένα μπλοκ. Ναι. Καλά. Στο ίδιο ύψος. Το μεσαί θα είναι πιο ψηλά από τα άλλα. Άντε. Αυτό μου τη σπάει που δεν γίνεται. Ποιο? Εντάξει. Έλα. Ωραία. Τώρα. Slabs. Σε αυτά που είναι πιο ψηλά, θα βάλουμε ένα μπλοκ πιο ψηλά τα slabs. Απλό, δεν έχει τίποτα σπουδαίο ή σκεπηλό. Είναι γέφυρα. Το γεφυρώνει. Είσαι να περνάμε απέναντι. Sorry, μάνα, μας έσαι μπροξά. Με σήκωσες. Κανάκρι. Οχ, γιατί φάγα ντάματς. Τι φάση. Δεν ξέρω, μα... Όχι ρε. Όχι, από το lag θα είναι. Ναι, από το lag. Ναι ρε. Όχι, σοβαρά, εγώ δεν σε βάρισα. Δεν θέλουμε να είναι κάτι ιδιαίτερο εδώ. Γέφυρα, φαντάζομαι. Ναι, και όχι, τώρα εδώ πέρα τι να βάλουμε εδώ. Σε φέντς κάτι. Κοίτα, θα μπορούσαμε να το κάνουμε και με λίγο κόπλιστο να δείξει λίγο. Να σπάσει λίγο αυτό το ξύλο πράγμα. Περίμενε, έχω κόπλιστο. Όχι. Δεν είναι δικό μου σπίτι αυτό, απλά μπαίνω για να χρησιμοποιήσω. Ποιανού είναι? Είναι το Get Rekt, ένας από τους καινούργιους που μπήκε. Με έκανε τρία άτομα. Αποφασίσαμε να βάλουμε τρία άτομα. Σταμάτα εσύ που γκρινιάζεις, δεν με νοιάζει. Βέβαια τρία άτομα. Εντάξει, τέλος. Κοίτα, θα βάζουμε και τρία, θα βάζουμε και δύο και βασικά όσους θέλουμε. Όσους θέλουμε θα βάζουμε. Και επίσης να πω ένα πράγμα το οποίο μας γίνεται και στους δύο και είπαμε να μην μιλήσουμε, αλλά να μιλήσουμε τελικά γι' αυτό. Ναι. Ρε μάγκες, πείτε μου ένα λόγο. Ενώ και δύο έχουμε στο description business mail. Business. Μας στέλνετε μηνύματα. Ναι, παιδιά, στο business, στο mail δεν στέλνετε. Business, έχουμε πει. Business, ξέρετε τι σημαίνει. Business σημαίνει τέτοιο επαγγελματικές συνεργασίες. Και όχι, το να κάνω ένα βίντεο μαζί σου δεν είναι επαγγελματική συνεργασία. Sorry κιόλας. Γίνομαι κακούλης τώρα. Εντάξει, όχι, απλά εξηγείς τα πράγματα πώς έχουν. Από τη στιγμή που λέμε ότι δηλαδή απαντήστε μας. Δηλαδή, να ξέρετε, όσοι μου στέλνετε mail και περιμένετε απάντηση, άμα δω κάνα, ξέρω εγώ, σε φάση βοήθαμε να κάνω βίντεο, βοήθαμε, ξέρω εγώ, να κάνω το ένα βίντεο YouTube, τέτοια, φεύγουν delete. Εκεί πέρα δεν θέλω τίποτα όσο αφορά, ξέρω εγώ. Και θέλω μόνο μηνύματα με εταιρείες. Γι' αυτόν τον λόγο έχω κάνει. Εδώ πέρα τώρα βάλουμε κάτι τέτοιο.
Να βάλουμε κανένα. Ναι, στερ. Και να ανοίξουμε και το πάτωμα. Κάτι στην... πρέπει να κάνουμε στο πάτωμα. Δεν μ' αρέσει. Με πέρα δεν μ' αρέσει. Με πέρα θέλω να κάνω. Μπορούμε να βάλουμε στη μέση. Θα βάλουμε ένα λάμπ. Εδώ. Και πώς θα το φωτίσουμε. Αυτό σκεφτόμαι. Τι μπορούμε να κάνουμε για να το φωτίσουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μπορούμε να βάλουμε από κάτω redstone. Και δεν θα είναι ωραίο. Ή αν του βάλουμε ένα, πάνω ένα lever. Ή από κάτω. Ή... Ας και εδώ πέρα δεν ταιριάζουν αυτά. Εδώ πέρα καλό θα ήταν να βάλουμε... Τέτοια. Πες τα. Τι. Stairs. Stairs. Ναι, ναι. Κάτσα εδώ, έχω πάνω μου, δεν έχω και δεν έχουμε κανένα crafting table εδώ έξω. Έχει, έχει, έχει. Α, έξω είναι, ναι, έξω δεν έχουμε όντως. Κάτσα κάνω κανένα stair. Minecraft, μα το Θεό, θα σε σπάσω και θα σε διαγράψω, θα σβήσω το account μου, ρε. Δεν ξανακάνω βίντεο σε εσένα, άντε. Με τα bugs σου. Μόνο σε εσύ το έχεις αυτό το πρόβλημα. Εγώ, δεν πίστεψε με, δεν το έχω μόνο εγώ, το έχουν πάρα πολλά άτομα. Α, έβαλε stone stairs. Όχι. Δοκιμάζουμε και άμα δεν βγει ωραία, και άμα δεν βγει ωραία δεν πειράζει. Λοιπόν, περίμενε. Πώς θα σπάσουμε λίγο τη μονοτονία του ξύλου, ρε γαμώτο. Θα βάλουμε και κανένα άλλο μπλόκερ που κόλλασε, ρε. Λίγο detail. Λίγο detail θέλω. Detail. Τι τέλει. Τι τέλει. Τι τέλει. Τι τέλει, τι τέλει. Γιατί μπήκες έτσι, μωρέ, άθλιο. Δεν ήθελα να σε βάλω έτσι, να ξέρεις. Εγώ ήθελα να σε βάλω αλλιώς. Δεν μου κάθεσε. Ωπα, μάν μου. Μάθα, το μαθαίνετε πρώτα εδώ πέρα, δεν του κάθεται τα blocks. Από ό,τι φαίνεται ο κύριος Κώστας έχει προβλήματα. Μίλησε μας για τα προβλήματα σου, κύριε Κότσο. Θα το παίξεις ψυχολογός και έτσι. Και τι όχι, φίλος σου δεν είμαι. Ένα ρε φίλε. Εντάξει, θα κάνουμε ψυχολογία μόλις έρθεις Αθήνα. Οχ. Αυτό τώρα τι ήταν, αυτό ήταν απειλή υπόσχεση. Έλα, θα πίνουμε μπύρες και θα λέμε τα ψυχολογικά. Εντάξει, αφού έχει μπύρες, εντάξει, είμαι μέσα, μάλλον μου. Ό,τι και να, ό,τι και να είναι, αν έχει μπύρα, με έχεις κερδίσει. Πήρα. Τι πήρες. Πήρα. Τι πήρες. Κάτσε. Η απάντηση είναι... Λίγο detail. Καλά είναι αυτά, νομίζω. Σε ένα χρώμα, λίγο αυτό το χρώμα, το... που είναι σκέτο χρώμα, ας πούμε. Αν πεις, γέφυρα είναι. Μαλάκα, γέφυρα είναι. Τι θες να έχει μια γέφυρα. Ναι, αυτό. Γιατί πάντα ψάχνω τα hardware εγώ, τι φάση. Δεν ξέρω, ρε Μαρμή, είσαι περίεργος. Είμαι πολύ περίεργος, φίλε. Ξέρεις τι μπορούμε να κάνουμε άλλο. Για πες. Περίμενε. Κοίτα, logs θα έδειχναν ωραία, αλλά... Για να τα βάλεις τώρα κάθετα, εντάξει, και cobblestone δεν είναι άσκημο. Έλα, μάλλον μου, έχουμε κάνει εδώ πέρα θηρίο, κάναμε. Εδώ πέρα βέβαια ξέχασες να βάλεις από εδώ, από αυτήν την πλευρά. Περίμενε. Κομπλεστόνια. Πού ρε. Έχεις βάλει μόνο από τη μία πλευρά, από εδώ δεν θα βάλεις. Ή θα το αφήσουμε έτσι. Τυχαία τα βάλα, μάλλον μου, να ξέρεις. Α, ήταν random, α, εντάξει, γιατί... Έλα, έτοιμο. Δεν πολύ, πολύ μιλάω με τον Άξελ, πρέπει να το κόψω. Ποιο ρε, τι έγινε. Με τον Άξελ. OCD πράγματα ρε. Α, εντάξει μωρέ, το OCD, μαλάκα το OCD. Δεν ξέρω για τον Άξελ, αλλά ξέρω άτομα που έχει κανονικά OCD ρε. Είναι αρρώστια. Δεν είναι ότι με ενοχλεί. Δεν είναι ότι με ενοχλεί λίγο αυτό. Είναι ότι όλος ο πλανήτης με ενοχλεί και θέλω να σε σκοτώσω. Αυτό είναι το OCD ρε φίλε. Δηλαδή δεν είναι ότι αχ δεν σε έχω OCD επειδή θέλω να βάλω όλα τα blocks συμμετρικά. Όχι μάγκες μου. Δεν είναι OCD. OCD είναι αυτό να το έχεις παντού και να έχει και το μυαλό σου να σκέφτεται μόνο έτσι. Έχω δει άτομα τέτοιο, γι' αυτό σας το λέω. Αυτό που λέτε, έχω OCD, μη μου βάζεις το... Το άλλο το περίεργο, σε CSGO. Έχω OCD, μη βάζεις το όπλο σου έτσι. Έχετε από την άλλη. Είναι ακριβώς η ίδια απόσταση, εννοείς. Τι πρόβλημα μπορεί να έχεις. Ναι, ισχύει αυτό. Αν έχεις OCD θα σε ενοχλούσε και έτσι και έτσι. Να ξέρετε, το OCD είναι ο ψυχαναγκασμός. Ναι, μεγάλο ψυχαναγκασμός. Λοιπόν, εδώ πέρα αυτό θα γίνει πλατεία.
το από πάνω εδώ, ε. Τώρα να κάτσουμε να φτιάξουμε ένα... ένα συντριβανάκι. Συντριβανάκι στη μέση, λες. Συντριβανάκι με μαρκετέρια, τι λες. Χρειαζόμαστε γουλ για μαρκετέρια, να φτιάξουμε τέντες και τέτοια. Δεν έχουμε... Καταρχήν, περίμενε τώρα. Δεν έχουμε πρόβατα. 5. Δεν ξέρω τι κάνω. Προσπαθώ να κάνω πεντάδα. 1, 2, 3, 4, 5. Θες να κάνεις κύκλο. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς γίνεται, σωστά. Θες κύκλο. Ναι. Σε help. Τόσο μεγάλο ήταν, θες. Το συντριβάνι, ρε. Α. Οκ. 3, 4, 5. Μα μπορεί και να βγει σωστό. Στο περίπου για τη μικρή. Ω, μαλάκα. Με τη μία όμως. Μια χαρά είναι. Κάτσα να πάρουμε λίγο. Για συντριβάνι όμως αυτό δεν λέει εδώ. Γιατί δεν είναι σωστά. Γιατί αν όντως έχεις σωστή θα σε ενοχλούσε αυτό τώρα που έκανε. Γιατί δεν είναι συμμετρικά με τη γέφυρα. Auto jump off. Θα ξεχάσει να το βγάλω παιδιά πριν. Πρέπει να το κάνουμε συμμετρικά με τη γέφυρα τουλάχιστον να είναι ωραίο. Και όχι επειδή έχουμε CD, απλά επειδή θέλουμε να είναι ωραίο. Ναι, και κάποιος μου μιλάει στο Skype. Γιατί δεν το βάζω. Εγώ πάντα το βάζω πλέον. Κλείνω πλέον, είναι τέτοιο. Είναι κανόνας, κλείστε τα πάντα. Εδώ. Όταν κάνεις drag, ε. Ναι, και εδώ. 1, 2, 3, 4. Οπα, τι φάση, τι 4. 1, 2, 3, 4, 5. Εδώ. Στην ευθεία με τη γέφυρα θα το κάνεις, οπότε πρέπει να γεμίσουμε λίγο. Α, όχι, όντως 5, 5 είναι. Αν θες να το κάνεις ευθεία με τη γέφυρα. Ναι, πρέπει να γίνει. Σου γεμίσω λίγο εδώ το χώρο. 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 2, 3, 4, 5, boom, boom, boom. Οπ, καλώς τον. Ο Μπομπρός. Ο Μπομπρός, τι φάση. Να τον καλωσορίσουμε, είναι ο Μπομπρός. Δεν ξέρεις τον Μπομπρός. Γεια σου ρε Μπομπρός, ωραίο σκιν. Είναι ο Μπομπρός. Ωραίο σκιν φίλε. Αυτός είναι. Τώρα έρθει εδώ πέρα για να μας ζωγραφίσει. Λοιπόν. Οπότε... εδώ πέρα θα μπει νερό. Τώρα το θέμα είναι. Τι. Πες το. Περίμενε, θα σκέφτομαι. Α. Που βγαίνει. Βγαίνει ίδιο με ένα παλιό design που θυμάμαι, μαλάκα. Ποιο? Τι design, παλιό. Ένα παλιό design για. Που έβλεπες από tutorial για fountain. Α, ναι, θα μας κατηγορήσουν πάλι για κόπη. Μάγκες, να ξέρετε, απλά αυτός είναι 5x5 κύκλος, ρε, που κάνω συνέχεια, άμα το έχετε και στην αλφα σειρά, που τον έκανα εδώ πέρα και προσπαθώ τώρα να σκεφτώ. Είναι... για να πηγαίνει το νερό κάτω αυτό. Τι να ξέρει κανείς μας. Ξέρω. Ξέρει κανείς σας. Τι να ξέρει. Αν συνδέεται το Twitch αλλούς με το YouTube. Όχι. Είναι Twitch Alerts. Αυτός είναι ο Ντόρι. Το παλικάρι που... είναι το... ξέρεις εγώ πως τον έχω ονομάσει τον Ντόρι. Μην με βρήσεις. Πώς. Τζογαδόρι. Oh. Είναι ο Τζογαδόρος ο Ντόρι. Τόρι, τόρι, τόρι. Δεν ξέρω αν το γνωρίζει τον Τόρι. Είναι το παλικάρι που βοηθάει με τα γκάμπλιγκς. Γκάμπλιγκς. Αυτός είναι το παλικάρι που μας έθεσε. Οπότε, άμα έχετε κάποιον να κατηγορήσετε ελεύθερα τον Τόρι. Αυτός θέλει για όλα. Αυτός θέλει για όλα. Θα πάμε να πω πιο πάνω αυτό. Εδώ πέρα, γιατί το έχεις κάνει. Για να πηγαίνει το νερό. Και καλά, ρε παιδί. Περίμενε. Εδώ είμαστε. Δεν έχω καταλάβει ακόμη τι έχεις στο μυαλό σου για design, αλλά... Σταμάτα, δεν ξέρεις. Εσύ κάνε κάνα παγκάκι εκεί πέρα
Κάνε κανένα δρομάκι και θα, δεις, και θα δεις το υπέροχο κατασκευασμά μου όταν δεν θα δει. Πάω να κάνω παγάκια. Κάνε παγάκια. Γιατί να κάνεις παγάκια, μάνα μου. Τώρα έχει χειμώνα. Winter is coming. Πω ένα snow biome, έτσι με πάγο, ξέρω εγώ και αυτά. Μάνα μου, winter is coming. Winter is coming. On you. Oh, shit. Λοιπόν, φτιάχνω θερμεστέρες για τα παγκάκια μας. Το 12 στέρες. Ακούω ζόμπι. Θέλουμε μερικά sticks. Μερικά signs. Δεν έχω ιδέα τι κάνω ρε, στα ίσα, δεν ξέρω τι κάνω αυτή τη στιγμή. Δεν πειράζει φίλε. Ξέρεις τι θα βάλω αυτό εδώ. Και δεν έχουμε το σπαστικό πράγμα. Ωραία το glitch. Τι ρε. Θα κάνω τα κλασικά παγκάκια τα οποία... Κλασικά παγκάκια θέλουμε, δεν θέλουμε κάτι παραπάνω. Τριών θέσεων ή δύο θέσεων θα κάνω. Εσύ θα αποφασίσεις, it is πάνω you, είναι πάνω σου. It is up to you. Οπότε εδώ πέρα θα προσθέσουμε και άλλα blocks, φαντάζομαι, κάποια στιγμή. Μαλάκα το λέω σε κάθε build αυτό και ποτέ δεν το κάνω, ρε. Θα μπει και άλλη λεπτομέρεια και ποτέ δεν μπαίνει αυτή η λεπτομέρεια. Λοιπόν, εδώ τι απόσταση, 1, 2, 3 blocks απόσταση από το seed τριβάνι. Και ναι, δεν έχω φτιάξει shovel πάλι, που μου σπάσε πριν. Αν εγώ ήρθα με diamond shovel, like... Εσύ φίλε, έχεις μουρλαθεί τα διαμάντια, το έχεις κάψει. Τι να σε κάνω, αν εγώ είμαι boss. Να ήσουν και εσύ. Είσαι πώς. Πώς το κάνεις αυτό. Oh. Λοιπόν, θέλουμε ένα κουβά τώρα. Φέρω ένα κουβά. Τι κουβά, τι να έχει μέσα σου κουβάς. Να κουβάς. Τι μπορεί να θέλει να συντριβάνει που δεν το έχουμε. Σωλήνες. Σωστά. Έχει το Minecraft. Έχει το Feed the Beast. Έχεις πότε το κάνεις Feed the Beast. Σκάσε. Δεν θα κάνουμε. Γιατί το πες αυτό. Τους χάλασες τα όνειρα τώρα, μάνα μου. Δεν πειράζει, να κάνουμε άλλη μόντε τη σειρά την οποία δεν ξέρουν. Την ξέρουν από μένα, έχετε δει πολλά επεισόδια ήδη και νομίζω ότι την έχω παρατήσει. Απλά θα έχει ωραία πράγματα από εδώ και πέρα. Ναι, και δεν λέει εδώ δύο μόντε τη σειρά. Οπότε αποφασίσαμε. Όχι, δεν είναι ότι δεν λέει δύο μόντε τη σειρά, δεν είχα θέμα. Το πρόβλημα ήταν ότι για να ξανασυνεχίσω αυτή τη σειρά την οποία παράτησε και όλοι μου ζητάτε σαν τρελή παραπάνω και από το Forever Alone Craft, πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα, να στηθεί ένας multiplayer server και να μπουν πολλά άτομα. Οπότε μέχρι... Έχουμε ωραία πράγματα στο μυαλό μας. Οπότε μέχρι τότε κάντε λίγο υπομονή, θα επανέλθει η σειρά, πολύ πιο ωραία. Το μόνο αρνητικό που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι θα γίνει reset. Οπότε όσο επεισόδια είδατε... Τα ξεχάσετε. Όχι, μην τα ξεχάσετε, υπάρχουν ακόμα στο YouTube, δεν θα σβήσουν. Μπορείτε να τα ξαναδείτε όσο φορές. Αλλά θα ξαναδείτε, ναι, ξαναδείτε τα όλα. Δώστε μου views και λεφτά να μπορώ να φάω αύριο στα McDonald's. Τρώω στα McDonald's. Ποτέ. Ποιος τρώει στα McDonald's. Εγώ. Γιατί. Μερικές φορές, ξέρεις, είναι αυτό που μία φορά στο τόσο στιβαρά είναι να φας κάτι πλαστικό ρε φίλε. Αυτό, άμα θες πλαστικό θα φας goodies ρε, και αυτό δεν είναι πλαστικό, αυτό είναι μπετό ρε φίλε. Όχι, τα goodies φίλε έχουν βελτιώσει πάρα πολύ τώρα. Τι κάνουμε τώρα διαφήμιση. Υπάρχει στην όλη. Εγώ διαφήμιση κάνω, δεν ξέρω για σένα. Εγώ μάνα. Δώστε μας λεφτά. Μάνα μου, εγώ διαφήμιση κάνω, δεν ξέρω για σένα. Α, είναι σαν τις μακαρονάδες αυτές που έχουν βγουν σαν σκοινιά. Σαν μίξεις μάνα και είναι τη σκοινιά. Έλα σπα. Ωραία. Έχουμε χώρο, το κάνω εδώ. Το παγάκι. Παγάκι εδώ στη μέση. 1, 2, 3, 4. 4. Ωραία, βρήκα. Έχω ιδέα γι' αυτό. Παναφέρω. Λε παγάκ. Περίμενε, εδώ θα βγει ωραία αυτό που κάνω. Ωραία, έχουμε 3 παγάκια αυτή τη στιγμή. Και τι το κάνεις. Βασικά διψάω. Ασχετό. Και λέω να διψάει στο Minecraft. Σκάλωσα το λέω τώρα τι μου λέτε. Για φαντάσου ρε να βάλουν και δίψα πέρα από Hunger. Να ξέρεις εγώ το έχω παρατήσει ρε.
Πρέπει να πίνεις νερό. Εντάξει, θα είναι το πιο εύκολο uninstall που έχω κάνει στη ζωή μου. Έλα μωρέ, εντάξει, επειδή θα έχει και δίψα. Μαλάκα, Minecraft παίζουμε, δεν παίζουμε Daisy. Λοιπόν. Αν ακούτε το ηλεκτρονικό μου τσιγάρο, μην αγχωθείτε, έτσι. Λοιπόν, μην αγχωθείτε, δεν παίζει τα Outlast ακόμα. Θα χρειαστούμε bone meal, θα χρειαστούμε... Για κάτσε να δω από το παράθυρο πώς φαίνεται. Αχ, τι ρομαντικό. Θα βάλουμε και lamps. Έβαλε lamp. Στο πάτωμα τι θα κάνουμε. Θα δούμε. Το κλασικό. Το κλασικό, κάτι ήθελα να φέρω τώρα εγώ και ξέχασα τι ήθελα να φέρω. Μπορείς να μου θυμίσεις. Μισό να θυμηθώ τι ήθελες μέσα στο μυαλό σου να σκεφτείς. Ναι. Μπας και θυμηθείς. Μπαε. Θες να ξέρω. Ούτε εσύ θυμάμαι. Ούτε εγώ θυμάμαι. Ούτε εγώ θυμάσαι, sorry. Oh shit. Παιδιά. Ξεχνάω. Εντάξει, βγήκαν ακριβώς ρε. Αυτό που έκανε. Αφού δεν ξέρεις καν τι έκανε. Γι' αυτό ρωτάω. Πω. Δεν θα προλάβεις να έρθεις, φίλε μου. Εδώ είμαι ρε. Όχι, oh, sorry. By the way, μόλις ανακάλυψα, μόλις ξεδιέπλυνα τον μύθο που λένε ότι αν ρίξεις με bow που έχει flame, δεν το μαζεύεις. Το μαζεύεις κανονικότατα. Μ' ακούς? Εσύ το μαζεύεις. Άμα σου ρίξει άλλος, δεν ξέρω αν μπορείς να το μαζέψεις. Δεν ξέρω, μάν μου. Α, ναι ρε, σόβελ ήθελα να πάω να φτιάξω. Άμα έχεις προβλήματα. Όχι ρε, για χαρά είμαι. Ου, ου. Πάει ο μπομπρος ρε, ριπ. Δεύτερη φορά, πες να είναι από τον ίδιο σκελετό. Του την είπε άσχημα ο σκελετός, έτσι. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε και ένα πολύ ωραίο δρομάκι. Κάπου έχω sticks. Α, έχω πολλά sticks ρε, γιατί πω ό,τι να είναι. Η αλήθεια είναι ότι ό,τι να είναι. Άμα μπορείς φέρω μου και κανένα cobblestone, όσο πιο πολύ μπορείς. Cobblestone, έχω πολλά stacks. Φέρε δύο stacks. Cobblestone. Τρίτη φορά. Τι στο διάλα ρε μαλάκα. Καμπερωμένος ήταν ο σκελετός. Μέσα άλλη τι λέει. Πού πέθανε ρε. Α, είναι μέσα στο σπίτι του. Πού είσαι ρε. Πήγες να τον εσώσεις. Και του τσίμπησα και δύο level. Μην του το πεις όμως. Οκ. Okay. Εντάξει. Εντάξει μέσα αυτά. Εντάξει, δόξα το Θεό λέει. Ναι φίλε, δεν το λέω. Δόξα το Θεό. Πείτε. Δόξα σε με. Κόπλεστον. Κόπλεστον. Έλα σου πέταξε. Όπου έχει κενό ίσως. Βάλω κόπλεστον. Α. Να βάλω εγώ. Οκ. Okay. Όπου έχεις αφήσει τρουπά. Ναι. Τι έκανα μωρέ. Να ξέρεις καταλάβεις ποιος είναι ο Ντόρι. Ναι. Ποιος είναι ο Ντόρι. Μαλάκα θα σε χτυπούσα ρε. Γιατί. Νόμιζα ζόμπι σου είναι. Μαλάκα έχεις τα ίδια πόδια με τα ζόμπι να πούμε. Πες μου βάλες τα ίδια skin. Τι θες να σε... Φίλε πλάκα έχουνε. Έλα μωρή φωτιά τελείωνε. Διπλά στο νερό και ούτε καν περιμένει τελειώσει φωτιά ρε. Ναι ρε. Βαριέμαι. Τι βαριές ακριβώς να κάνεις ένα κλικ. Ναι. Κλασικός developer. Έχουμε που χτίσεις τα κλικς. Λοιπόν. Και έλα και εδώ πέρα να σε πληρώσεις Κόμπλσον. Εγώ βάζω και σλάμπια γύρω γύρω. Συμπληρώσω και εδώ πέρα Κόμπλσον αν μπορείς μάρμο. Ναι φίλε έρχομαι. Συμπληρώσω ό,τι θέλεις. Nice. Αν και ίσως έπρεπε να βάλουμε το σκούρο, το ξύλο γύρω-γύρω. Για να ταιριάζει με τα δρομάκια. Θα το αντικαταστήσουμε. Βασικά μπορεί, ναι. Θα μπορούσε. Θα αντικαταστήσουμε, ναι. Αλλά πολύ κρύρε φίλε όμως εδώ. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και... Όχι, δεν θα μπορούσαμε.
What? Γιατί το misclick? Ξέρεις, έχω ρυθμίσει το ποντίκι μου για CSGO και τέτοια. Και κάνω κάτι περίεργο. Έπαιξε ένα competitive και τον νίκησε και τώρα μου λέει όπα που εγώ παίζω CSGO ρε. Όχι ρε, έχω μουρλαθεί να παίζω Arms Race. Μ' αρέσει. Γιατί Arms Race ρε μονακά? Έχει πολύ πλάκα. Το πιο βαρετό είναι το πράγμα. Τέλος πάντων, δεν θα πω τίποτα. Μη say nothing, you do whatever you want, my friend. Α, άντε καλά. Τι να το λες. Me no be bitch. I will not be a bitch. Oh. Λοιπόν, κάτσε να φέρω να κάνουμε και καμιά λαμπούλα εκεί πέρα. Λαμπούα. Που λένε και στην Κύπρο. Μια λαμπούα. Ωραία, έρχομαι. Γεια, φίλε. Ασέρα εδώ λάμπα έμπειρη, τη βάλω και δίπλα στο... Α, Minecraftίζει λίγο το τερέν εδώ. Όπα, κάτσε τώρα αυτό γιατί δεν δούλεψε. Πού έβαλες το torch? Έβαλα block, δεν έβαλα torch. Α, θέλει torch. Α, ναι. Μην βάζεις ολόκληρο μπλοκ. Μη στάχουμε ρε μάν μου. Μην αγχώνεσαι. Τσάμπα το βάζεις. Τι έκανα? Ό,τι να είναι κάνω. Περίμενε, περίμενε. Θα δούμε άμα θα δουλέψει η τακτική σου. Θα δουλέψει βρε. Σταμάτα βρε που αφισβητείς κιόλας τις τακτικές μου. Γελίε. Οπ, οπ, εδώ έχουμε conflict. Φύγε. Τι, πάει το παγκάκι. Δεν πειράζει, το αφήσαμε. Είναι το παγκάκι του Ιούλιου. Είναι κουλό. Μαλάκα. Όχι αυτό, όχι αυτό, όχι αυτό. Βάλει stone. Α, όχι αυτό το σκούρο. Έχουμε και άλλα τέτοια wood. Να τα κάνουμε όλα κουλά, λες. Όχι. Ας μην βάλουμε καθόλου science για να μην φαίνεται έτσι. Άστα science θα ξεχωρίσω. Κύριε Δεσέρε, έχεις πρόβλημα με τους κουλούς? Όχι, με τα science. Ιούλιε, ξέρεις, κάντε ένα block. Πού είναι ο Ιούλιος, μήπως τον εβάζαμε και αυτόν? Εγώ δεν έχω θέμα να μπει, αλλά ο Ιούλιος δεν ξέρει να παίζει, είναι λουμπάς. Ή βαριέται απλά. Χθες κάποια στιγμή μπήκε στο Steam και είδα το, ξέρεις κάτω που λέει ότι μπήκε στο Steam και πάθα κοκομπλόκο, λέω αυτός τι φάση, πού, πώς, τι. Θα παίζει με κανένα κολλητό του, ξέρω εγώ. Ιούλη, άμα δεις το βίντεο που δεν πρόκειται, είσαι πιο μεγάλος νόμ που ξέρω, ρε. Μετά τον Κώστα, βέβαια. Άντε καλά, με εγώ νόμ. Που του στέλνεις μήνυμα και σου πέντε μετά από 2,5 μέρες. Κοιμάμαι, ρε, κοιμάμαι. Κοιμάται, άκου τώρα δικαιολογία του νόμ. Δεν είναι δικαιολογία. Είναι η πιο κλασική δικαιολογία, φίλε μου. Πρέπει να κρατώ το δέρμα μου φρέσκο και απαλό. Τι είσαι, ρε, μαλακά, Γιαννάκη είσαι. Ναι. Θα ήθελε. Λέω να το κλείσουμε εδώ το βίντεο. 30 λεπτά είμαστε, γι' αυτό σου λέω. Είμαστε 30 λεπτά. Τότε ας το κλείσουμε και να πούμε στα παιδιά που μας βλέπουν. Ξέρετε, τα κλασικά, αφήστε σχόλιο και δεν πρόκειται να διαλέξουμε ποτέ από εκεί. Μη στέλνετε οπουδήποτε άλλο. Οπουδήποτε άλλο στέλνετε, απλά δεν θα τα δούμε. Να ξέρετε, Gmail, ό,τι δω για ρεάλ, τρώει μπλόκερ. Να μην μπορέσει να στείλει mail. Μόνο από κάτω, παιδιά, στα σχόλια. Μόνο στα σχόλια εδώ στο YouTube πουθενά άλλο. Οπότε στέλνετε εδώ πέρα. Ούτε Facebook page, ούτε στα προσωπικά μας. Γιατί και στο προσωπικό μου στείλατε. Και εμένα. Ούτε πουθενά. Στο YouTube μόνο στέλνετε. Διαλέγουμε δύο άτομα τα οποία έχουν premium το Minecraft προφανώς. Και θα σας κάνουμε invite στα Realms. Και ένα τελευταίο. Το ότι το πρώτο άτομο μπήκε επειδή με έκανε invite στα Realm δεν σημαίνει ότι όλοι θα ανοίξετε ένα trial Realm και θα με κάνει invite. Αλλά και σε έχω 30-40 invite από Realms. Σοβαρευτείτε ρε λίγο. Ο άλλος έκανε Realm με όνομα Best Hacky Please. Ό,τι να είναι ρε μαλάκ. Τέλος πάντων, τα λέμε στο επόμενο. Έγινε. Bye. Bye.